48 και κάτι. Αναμφίβολα είναι. Ο Άγγελος Κακλαμάνης είναι κοντά μας και θα είναι μέχρι το πρωί, Άγγελε. Αναμφίβολα είναι μια πάρα πολύ σημαντική ιστορική βραδιά για την Αμερική. Για πρώτη λοιπόν φορά, οι ψήφοι των Λάτινο Αμερικανών θα βαρύνουν τόσο πολύ. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο οι swing states, δηλαδή οι πολιτείες που είναι αμφιταλαντευόμενες. Βλέπετε για παράδειγμα στην Καλιφόρνια, βλέπετε εκεί τα πλήθη, τι ακριβώς υποστηρίζουν και πώς εκλέγουν για παράδειγμα τους δημάρχους σε τοπικό επίπεδο. Έχουν τελείως διαφορετικό κριτήριο προτίμησης. Νομίζω ότι εδώ μιλάμε για ένα ιστορικό γεγονός, μια ευκαιρία για τον Ντόναλντ Τραμπ. Διότι πολλοί ψηφοφόροι με τους οποίους εμείς μιλήσαμε είναι τόσο δημωμένοι με τα σχόλια του κυρίου Τραμπ και δεν μπορούν να περιμένουν να πάνε στις κάλπες για να τον καταψηφίσουν. Έχουν καλέσει τις οικογένειές τους και όλους τους καλούσαν αγώνα ενάντια στον Τραμπ. Ξέρετε, μιλάμε για το πόσο σημαντικό είναι αυτό το γεγονός και νομίζω ότι μόνο λίγες πολιτείες έχουν αυτή την κατάσταση της πρώιμης ψήφου. Μόνο στη Φλόριντα κοιτούμε 428.000 ψήφους προέρχονται από Λάτινο Αμερικάνους περισσότερο σχέση από το 2008. Φανταστείτε λοιπόν την αύξηση και τη σπουδαιότητα του πληθυσμού των Λατίνων. Επιπλέον, επιτρέψτε μου να πω το εξής. Στο Κολοράντο, όπου δεν έχουμε αντίστοιχα δεδομένα, πρέπει να πω ότι οι Ρεπουμπλικανοί είχαν ένα πλεονέκτημα 7.000 πρώιμων ψήφων σε σχέση με τους Δημοκρατικούς. Το 2012 το πλεονέκτημά τους ήταν 30.000. Αν κοιτάξετε τώρα το Κολοράντο, το 20% του πληθυσμού επί του παρόντος έχει μια ισπανική καταγωγή, λατινοαμερικάνικη καταγωγή. Οι Δημοκρατικοί λοιπόν δεν ξέρουμε αν τελικά θα καταφέρουν να πάρουν όλες τις ψήφους των Λάτινο Αμερικανών. Επιπλέον, σημαντική κοινότητα είναι και οι Αφροαμερικανοί. Βλέπουμε μία αύξηση κατά 30.000 ψήφους στους Λάτινο Αμερικάνους, επαναλαμβάνω, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επιπλέον, έχουμε και άλλες ψήφους που θα βαρύνουν για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ θέλει να πάρει, ο κύριος Τραμπ θέλει να πάρει την Πενσιλβάνια, αλλά για να το κάνει αυτό χρειάζεται συγκεκριμένες κομιτείες. Μπορεί να τα καταφέρει εκεί. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Θα πάμε σε μια αναμέτρηση κομιτεία ανακομιτεία σε αυτή την πολιτεία. Για να το δούμε αυτό. Στο Μίσιγκαν επίσης τι θα γίνει? Πιστεύω ότι Μαρία έχετε απόλυτο δίκιο, διότι η μετανάστευση, το μεταναστευτικό εν γέννη και οι θέσεις εργασίας θα βαρύνουν ιδιαιτέρως. Δεν ξέρω πως αυτό θα μεταλαμπαδευτεί σε άλλες περιοχές της χώρας όπως η Πενσιλβάνια. Ο κύριος Τραμπ μπορεί να τα πάει πάρα πολύ καλά σε διάφορες κομιτείες και περιοχές. Νομίζω ότι αυτή η τάση θα μεταφραστεί και σε ψήφους. Ωραία, θα τα ξαναπούμε σε λίγο, Άγγελε, και χρόνια πολλά σήμερα. Πάμε στο Παρίσι, στη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, να δούμε τι περιμένει το